Μικρασιάτες, πρόσφυγες στα Ιωάννινα ήταν ο τίτλος της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου και η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών το απόγευμα της Τετάρτης. Ένας αιώνας μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών, η ημερίδα αποτέλεσε την αφορμή του αναστοχασμού σε μια πραγματικότητα του Μεσοπολέμου με σαφή επίδραση στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους που πρόσφατα τότε είχε επεκτείνει τα σύνορά του, έβγαινε όμως βαθύτατα πληγωμένο από μια αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία. Οι συνθήκες της ένταξης και της σταδιακής κοινωνικής ενσωμάτωσης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, καθώς επίσης τα προβλήματα αλλά και τα ωφέλη που προέκυψαν από αυτήν στην πορεία των ετών, αποτέλεσαν επίκεντρο της ημερίδας, την έναρξη της οποίας χαιρετισμό απίφθηναν η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Νεοκεσάριας, Τασία Παπάζουλου, και η πρόεδρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Εκατερίνη Λιάμπη. Η Ελλάδα που ακουμπούσε στις δύο όχθες της Μεσογείου έχασε για πάντα το ένα της πόρτου. Αυτό που την κάνει γνωστή ακόμα και σήμερα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, με τους Ήωνες φιλόσοφους. Αυτό που πάταγε στην Αγιοτόπο Καπαδοκία, στην Προύσα, στον Πόντο, στην Έφεσο, στην Πέργαμο, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Από την άφηξή του στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκαν έντονα και με περισσό ζήλο. Δημιούργησαν επιτροπές, σωματεία, εξέδιδαν εφημερίδες και περιοδικά, άρχισαν να διοργανώνουν πανπροσφυγικά συνέδρια, ακριβώς επειδή είχαν ήδη μεγάλες εμπειρίες στην κοινοτική και άλλες οργανώσεις της πατρίδας τους. Ακολούθησαν οι ομιλίες, αρχικά από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και στη συνέχεια από τον επίκουρο καθηγητή νεότερης ιστορίας Νικόλαο Αναστασόπουλο. Είναι σχεδόν αδιανόητο πως σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων τότε προσθέθηκε σε ελάχιστο χρόνο 1.300.000 άνθρωποι που θα έπρεπε να τραφούν, να στεγαστούν, να ζήσουν εν τέλει. Αν το αντιστοιχίσουμε με τον πληθυσμό της Γαλλίας, παραδείγματος χάρη, είναι ξαφνικά η Γαλλία να υποδέχεται 15 εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα. Ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας να είναι αυτή η ασύλληπτη έκχυση ενέργειας που ακολούθησε τη δεκαετή πολεμική προσπάθεια 1912-1922. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η μικρασιατική καταστροφή ταυτίστηκε με την προσφυγιά του εξωελλαδικού ελληνισμού. Αυτή άλλωστε ήταν και η κυριότερη συνέπεια της ελληνικής στρατιωτικής ήττας. Βέβαια, η αναγκαστική μετατόπιση του ελληνικού στοιχείου ελάμβανε χώρα περίπου μία δεκαετία πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Ήδη, κατά την περίοδο από το 1913 έως το 1918, ο συνολικός αριθμός των εκτοπισθέντων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη πλησίαζε τους 800.